Είμαι στη θέση να σας πληροφορήσω σήμερα ότι θα υπάρχουν και τα ονόματα μέχρι 31 Οκτωβρίου. Τώρα σε 20 μέρες. Σε 20 μέρες θα υπάρχουν και τα ονόματα. Γιατί είναι κινητικότητα. Θα πρέπει κάποια στιγμή, όχι, θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι να ξέρουμε ότι αυτό που συνέβαινε παλιά με αυτή την εκλογική πελατεία των δημάρχων και όλων των ανθρώπων των ΟΤΑ έχει τελειώσει. Η Ελλάδα δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Η Ελλάδα πρέπει να κοιτάξει μπροστά. Η Ελλάδα δεν μπορεί να αντέξει άλλο την αποσταθεροποίηση. Η Ελλάδα πρέπει να αλλάξει σελίδα. Και εμείς είμαστε πραγματικά αυτή τη στιγμή με τη διάθεση και την πολιτική βούληση να προχωρήσουμε. Ξέρετε γιατί το λέω αυτό? Να προχωρήσουμε προς αυτό, διότι πιστεύω ότι θα ικανοποιήσουμε το κοινό αίσθημα, διότι αυτοί που θα φύγουν έχουν προσληφθεί στους ΟΤΑ χωρίς κριτήρια. Δύο λεφτά. Ισχύει αυτό ότι η Τρόικα. Συγγνώμη για τη φωνή μου. Ότι η Τρόικα λέει. Όσου ζητάει... βγάλετε στην κινητικότητα το 40% τη απολύσεων. Η Τρόικα ζητάει νούμερο. Δεν ζητάει αυτή την. Νούμερο κινητικότητα ή απολύσεων. Απολύσεων. Ζητάει νούμερο απολύσεων. Πόσο ζητάει. Ζητάει, λέει, τόσο 40%. Τόσο θα φύγετε. Αφού πάει 50, σου λέει 40%. Και εμεί θέλει 12,5 με 15.000. Ναι, μισό λεπτό. Γιατί μέχρι πριν από λίγο καιρό και εσεί, όχι εσεί προσωπικά, και το κόμμα σα και η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση διαβεβαίωνε ότι από την κινητικότητα δεν είναι απαραίτητο ότι θα πάει απολύτω. Δεν είναι απαραίτητο. Όχι μόνο δεν είναι απαραίτητο, αλλά το πιθανότερο οργιζόντουσα διάφοροι εδώ πέρα συνάδελφοί σα θα βρουν δουλειά. Θα σα πω. Αλλού. Θα σα πω να το ξεκαθαρίσω, κύριε Οικονομέα, και είμαι πολύ σαφή σε αυτό που θα σα πω έτσι. Κοιτάξτε. Και λέγαμε εμείς θα γίνουν απολύσεις και μας λέγανε ότι είμαστε με ψήμυροι. Θέλω να το θυμάσαι. Θέλω να με ακούσετε λίγο. Υπάρχει διαδημοτική κινητικότητα. Δηλαδή, εμείς αυτή τη στιγμή ελέγχουμε τους Δήμους. Και λέμε, ένας Δήμος, ας πούμε, ο οποίος έχει 50 μηχανικούς, δεν μπορεί να έχει 50 μηχανικούς, και ο διπλανός Δήμος να έχει 5 μηχανικούς. Σωστά. Θα κάνουμε λοιπόν μια διαδημοτική εντός του νομού, εντός του Δήμου κτλ. Κινητικότητα. Από εκεί έχουμε βρει ότι δεν μας περισσεύει κόσμος. Δηλαδή, πάμε περίπου στα ίσα. Ναι. Αυτό που φαίνεται ότι μας περισσεύει πολύ και θα τελειώσει η κατάσταση, διότι εκεί τα πράγματα έγιναν αδιαφανή, με μεγάλη αδιαφάνεια, κατά τη διάρκεια από το 2003 έως το 2010-11, έχουμε τους οργανισμούς της τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα της τοπικής αυτοδιοίκησης, πολιτιστικά κέντρα για και όλους τους οργανισμούς των δημοτικών, όλους τους οργανισμούς των Δήμων. Εκεί λοιπόν έγινε μια μεγάλο πάρτι, το λέω εγώ, προσλήψεων. Αδιαφανών, αναξιοκρατικών, και αυτή τη στιγμή είμαστε υποχρεωμένοι να προχωρήσουμε έτσι. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε πια σε οριζόντιες απολύσεις. Είναι άδικο αυτό που κάναμε. Επειδή δεν μπορέσαμε, δεν είχαμε δουλέψει και δεν είχαμε οργανωθεί καλά στο ότι μας ζητούσε η Τρόικα και ό,τι έπρεπε να κάνουμε. Εκεί λοιπόν θα πάμε. Όσοι δεν έχουν τα προσόντα και έχουν καταθέσει πλαστά χαρτιά, θα πάνε σπίτι τους. Όχι τα πλαστά. Τα πλαστιά, κύριε Γιώργο, εξυπακούεται. Αυτό δεν είπε κανείς. Άλλο το πλαστό. Εντάξει, το πλαστό το πιάνει. Έχετε δει καμία έρευνα για πλαστά χαρτιά? Εσείς έχετε στοιχεία ότι πάρουν με πλαστά? Έχετε δει εσείς? Εγώ όχι, εσείς έχετε δει καμιά έρευνα μέχρι στιγμής? Έρευνα εγώ όχι. Ακούω. Έχετε ακούσει. Ναι. Εμείς το ελέγχουμε. Συγγνώμη, εσείς έχετε. Κύριε Γρηγοράκο, εσείς έχετε στοιχεία? Βεβαίως. Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι που δεν σας δεσμεύει, αλλά στους 100 υπαλλήλους. Δεν θα δεσμευτώ. Όχι, μισό λεπτό. Τι εικόνα έχετε? Ενώ δεν σας δεσμεύει, δεν θα έχετε προφανώς καταλήξει. Στους 100 υπαλλήλους πόσοι μπορεί να είναι πλαστά? Σας είπα ότι χωρίς να είναι ρίσκο αυτό, μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε και τα ονόματα. Τι είναι των πλαστών αυτών των ανθρώπων οι οποίοι προσλήφθηκαν, όλων αυτών των ανθρώπων που προσλήφθηκαν στο δημόσιο. Ξέρετε ποιος είναι ο κίνδυνος? Να σας πω ένα προβληματισμό. Ότι θα αναγκαστείτε από την Τρόικα να διώξετε μερικούς και θα φύγουν με το στίγμα όλοι αυτοί ότι είχαν καταθέσει πλαστά χαρτιά. Γι' αυτό σας ερωτώ. Θέλω να συγχαρώ από αυτό το πάνελ το Δήμαρχο Λαμίας, ο οποίος είχε το θάρρος να στείλει μια επιστολή σε όλους τους εργαζόμενους του Δήμου Λαμίας, όλους τους εργαζόμενους, και να τους πει: σας παρακαλώ πάρα πολύ να μου καταθέσετε τα νόμιμα έγκυρα χαρτιά σας. Μάλιστα. Ωραία, ξαναρωτάω εγώ, εάν έχετε κάποια εικόνα. Στους 100 υπαλλήλους, πόσοι. Η εικόνα μας δεν είναι καθόλου καλή. Κύριε Γρηγοράκο, πόσοι περίπου μπορεί να είναι αυτοί που μπορεί να καταθέσανε πλαστά? Δεν λέμε ονόματα για να αντιστάζετε να μας πείτε. Δεν την εικόνα που έχετε. Δεν είναι καθόλου πόσο, καλή. Δύο στους 100. Θα σας πω ένα τέτοιο, ότι περίπου φτάνουν αυτοί οι άνθρωποι για να τελειώνουμε το νούμερο. Ναι. Να μου πείτε. Σας το είπα. 2 στους 100 είναι αυτοί. Σας είπα. Όχι, δεν σας είπα ότι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τα πλαστά χαρτιά φτάνουν το νούμερο που ζητάει η Τρόικα. Το 40%. Όχι το 40%. Το 5.000. Το 12.000. Το 12.000. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 12.000 δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν. Στην τοπική αυτοδιοίκηση. Μιλάω λοιπόν, εγώ πιστεύω. Υπάρχουν 12.000 που έχουν πλαστά. Έχουμε αναλάβει αυτή τη στιγμή. Σαν Υπουργείο Εσωτερικών.
σαν Υπουργείο Εσωτερικών, έχουμε αναλάβει να κάνουμε την αξιολόγηση των ΟΤΑ και των νομικών προσώπων. Μισό, όλων των προσώπων τα οποία. Ή αναξιοκρατικά. Άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Αξιοκρατικά. Πλαστά ή αναξιοκρατικά έχουν προσληφθεί. Όλα μαζί. Όχι όλα. Άλλο είναι. Αναξιοκρατικό είναι και να έχει κανονικά τα χαρτιά σου, να έχει διόρισει ο Δήμαρχο. Εγώ μιλάω για όλα. Εγώ μιλάω για όλα μαζί. Α, για όλα μας. Όχι, εμείς μιλάμε για τα πλαστά. Έχετε μία εικόνα στους 100. Εμείς μιλάμε για όλα μαζί. Κύριε Υπουργέ, έχετε βρει πλαστά πιστοποιητικά? Έχετε βρει περιπτώσεις? Αυτό ρωτάμε. Έχετε βρει, να πείτε, βρήκα χίλιους ανθρώπους οι οποίοι καταθέσανε χαρτιά και δεν ήταν πλαστά. Έχετε βρει κάτι? Έχουμε ένα νούμερο από όλους αυτούς οι οποίοι δεν ήταν με νόμιμα προσόντα προσληφθέντες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή ταυτοποιούμε και τα ονόματα. Δεν νιώθω πολύ καλά στην ιδέα ότι η κυβέρνηση προσπαθεί ακόμα μια φορά τους διώχνει. Νομίζω, κύριε Οικονομέα και κύριε Καμπουράκη, νομίζω ότι ήρθε η ώρα αυτή τη στιγμή να δικαιωθεί η κοινή γνώμη. Η κοινή γνώμη θέλει όλους αυτούς. Η κοινή γνώμη θέλει να μάθει. Υπήρχε τέτοια εκτεταμένη διαφορά ώστε καταθέτανε. Πρέπει να μάθει και αυτούς οι οποίοι τους προσέλαβαν. Όχι μόνο να τους μάθει, να τους στείλει και σπίτια τους. Το ανακοινώσει. Κυρία Σιμακοβούλη, εμείς είμαστε έτοιμοι γι' αυτό.